Σας καλωσορίζω στην προπόνηση της Εθνικής Γυναικών κάτω των 18. Φέτος έχουμε ένα τουρνουά στη Μάλτα, στην τρίτη κατηγορία, στις αρχές του Ιούλη. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε την ομάδα με το βασικό κορμό της περσινής ομάδας των κοριτσιών κάτω των 16 που παίξαμε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ένας μεγάλος αριθμός κοριτσιών είναι οι ίδιες και πάμε με σκοπό την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ή ότι είναι εφικτό να γίνει. Εμείς έχουμε σκοπό να δουλέψουμε με τα κορίτσια. Βασικά είμαστε σε ένα πρόγραμμα από πέρσι, να συνεχίσουμε το ίδιο πρόγραμμα δουλειάς από πέρσι με την ίδια βάση. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει να έρθει το θετικό αποτέλεσμα, θα είναι καλοδεχούμενο. Αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σιγά-σιγά. Ο χρόνος που έχουμε για την προετοιμασία φέτος είναι λιγότερος από ό,τι πέρσι. Το τουρνουά φέτος είναι στις αρχές του Ιούλη. Ναι, μεν είναι στην τρίτη κατηγορία που πάμε να παίξουμε, αλλά ο χρόνος προετοιμασίας που έχουμε είναι πολύ λιγότερος. Αλλά και πάρα πολύ σημαντικός, όπου πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Στόχος της Εθνικής είναι καθαρά το χρυσό μετάλλιο, αλλά για να έχουμε την ευκαιρία του χρόνου να παίξουμε στη δεύτερη κατηγορία, το κάτω 18. Αλλά πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη, να βάλουμε στόχους που μπορούμε να επιτύχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι θα καταλήξουμε στον τελικό μας στόχο, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Έχει μια εβδομάδα που ξεκινήσαμε τις προπονήσεις με την κάτω 18. Η στόχη είναι διαφορετική από εκείνους των γυναικών. Το κλίμα της ομάδας είναι αρκετά καλό, όμως επειδή με τις περισσότερες κοπέλες, σχεδόν με όλες γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, είμαστε συμπαίκτρες στην Εθνική. Η προετοιμασία εξελίσσεται καλά. Μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, τα οποία προσπαθούμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις και θα πάμε για το καλύτερο δυνατό. Θα πάμε στο τουρνουά για το χρυσό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με σκοπό το χρυσό.